Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο Γενικός Ελεγκτής, ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με αφορμή αυτό το δημόσιο διάλογο να τον πούμε, αντιπαράθεση να τον πούμε, καυγά να τον πούμε. Νομίζω όλα έχουν συζητηθεί. Ό,τι και να, όπως και να το χαρακτηρίσουμε, θα είμαστε μέσα νωρίς. Ναι. Λοιπόν, για αυτόν τον διάλογο εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ήπιους τόνους, με αφορμή το πόρισμα του Γενικού Ελεγκτή για την δημόσιο υπάλληλο, η οποία είναι στέλεχος κόμματος και η οποία πήρε απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εντάξει, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα, δεν κάνει καμία διαφορά. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Να πάμε από τα τελευταία, διότι έβγαλε μια λίστα ο Υπουργός χθες. Δημοσιοποίησε μια λίστα η οποία στάλεγε και σε εσάς, στάλεγε και στο Γενικό Εισαγγελέα. Και εσείς απαντήσατε ότι τη χαρακτήσατε ότι φρίζεται από προχειρότητα και κατηγορήσατε τον Υπουργό για σκοπιμότητα. Γιατί? Κυρία Κωνσταντίνο, εγώ θέλω να θυμίσω ότι η υπηρεσία μας, όταν ο Υπουργός την Μεγάλη Πέμπτη έφνης, χωρίς να ήταν το θέμα αυτό την επικαιρότητα για κάποιο λόγο, δεν νομίζω αλλά στην επικαιρότητα, σκέφτηκε να χαρακτηρίσει ως ύποπτη την ενέργεια της υπηρεσίας μας να του διαβάσει την καταγγελία της βουλευτού της κυρίας Χαρλαμπίδου. Εκδώσαμε μια ανακοίνωση την Τρίτη, μετά το Πάσχα, και την αυτή την έχω εδώ, και είχαμε καλέσει τον Υπουργό ότι εάν γνωρίζει περιπτώσεις και άλλων λειτουργών του δικού του Υπουργείου, οι οποίοι επίσης ενδεχομένως να έχουν κάνει πειθαρχικό παράπτωμα, έχει υποχρέωση να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία και εναντίον των υπαλλήλων αυτών. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Είναι αρμόδια αρχή για όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου και των τμήματων που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ των οποίων είναι όλο το γενικό, γραμματιακό και διοικητικό προσωπικό. Είναι χιλιάδες υπαλλήλοι που υπάγονται, που έχουν ως αρμόδια αρχή τον Υπουργό. Άρα τον είχαμε καλέσει, αν γνωρίζει τέτοιες περιπτώσεις, να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον των προσώπων αυτών. Και του είχαμε πει, αν γνωρίζει και άλλους υπαλλήλους σε άλλα υπουργεία, να ενημερώσει τους συναδέλφους του που είναι αρμόδια αρχή και αυτούς τους υπαλλήλους, και να τους καλέσει και αυτούς να κάνουν πειθαρχική. Ως εκ τούτου, εμείς δεν θεωρούμε ότι δεν είμαστε εναντίον στο να γίνει οποιοσδήποτε κατάλογος, σωστός κατάλογος, ατόμων τα οποία πράγματι ενδεχομένως να έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει από την αρχή ως απάντηση στην θέση του Υπουργού, ότι είτε θα ελεγχθούν όλοι είτε κανένας. Θυμίζω ποια ήταν η θέση του Υπουργού, και επίσης η θέση του Υπουργού ήταν σε μια λογική που μάλλον μοιάζει με λογική ομερτά, σιωπούμε όλοι για να περνάμε καλά, ότι περίπου απευθυνόμενα στα πολιτικά κόμματα, ότι αυτό που μου ζητάτε είναι σαν να ανοίγουμε τώρα ένα θέμα να αποκαλύψουμε τα πολιτικά φρονήματα υπαλλήλων, που σε καμία περίπτωση δεν τίθεται με αυτή την έννοια, είναι έλεγχος κατά πόσον τηρείται μια συγκεκριμένη νομοθεσία, και άλλωστε είναι δεδομένο ότι εάν επιλέξω να εκλεγώ σε μια κεντρική επιτροπή κόμματος, γνωρίζω ότι το όνομα μου θα δημοσιοποιηθεί ως μέλος αυτής της επιτροπής, άρα δεν τίθεται θέμα όπως είχε τεθεί να πάψουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να τυχάνουν του δικαιώματος να κρύβουν για τον εαυτό τους τα πολιτικά τους φρονήματα αν ήδη το επιλέξουν. Και επίσης ο Υπουργός είχε κάνει και κάτι άλλο πρωτοφανές. Είχε καλέσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό, από τον οποίο προέρχεται ο συγκεκριμένος στέλεχος του Υπουργείου του, να παρέμβει ώστε να διασώσει το στέλεχος του. Δηλαδή μιλάμε ότι κάποιος δημόσιος υπάλληλος καταγγέλλεται ότι ενδεχομένως να έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα. Αν το κάνετε εσείς θα ελεγχθείτε πειθαρχικά. Αν το κάνει ο κύριος Κυπριανού θα ελεγχθεί πειθαρχικά. Αν το κάνει κάποιος άλλος, λέμε αυτός, επειδή είναι στέλεχος κόμματος, θα πρέπει αυτός ο κάποιος να νιώθει ότι έχει ένα προστάτη, ένα κόμμα το οποίο τον προστατεύει, και άρα αυτός ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν... γι' αυτόν ο νόμος δεν έχει την ίδια βαρύτητα όπως έχει για ένα κοινό θνητό. Είναι πρωτοφανή τα πράγματα που έχουμε ακούσει από τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι, αλλά βγαίνει ένας κατάλογος με 39 ονόματα. Ο Υπουργός δεν έπρεπε να στείλει εκείνη την επιστολή, έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως πειθαρχική έρευνα εναντίον αυτών των 39. Αυτό είναι που βάζει. Κυρία Κωνσταντίνο, και οι 39 είναι του Υπουργείου του Οικονομικών. Όχι, όχι, όχι. Να σας πω. Εάν ο Υπουργός είχε νομικά θέματα για τα οποία
θεωρεί ότι πρέπει να πάρει νομική γνωμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός έχει ερμηνεύσει την νομοθεσία του 2015, ότι αυτοί οι οποίοι παρανομούσαν στις 10 Ιουλίου 2015, αυτό είπε ο Υπουργός, ότι αν η κυρία Σταυριανή Κωνσταντίνου στις 9 Ιουλίου του 2015 παράνομα είχε εκλεγεί μέλος ενός πολιτικού γραφείου κόμματος. Αυτό θα σήμαινε, λέει ο Υπουργός, ότι στις 10 Ιουλίου που ψηφίστηκε η νομοθεσία, ενώ ο κύριος Κυπριανού που δεν είχε κάνει αυτό το πράγμα, ήταν ένας νομοταγής δημόσιος υπάλληλος και αποφάσιζε στις 11 του Ιούλη να εκλεγεί σε κάποιο κόμμα, θα έπρεπε να αποταθεί προτού το κάνει αυτό και να πάρει άδεια. Ο Υπουργός λέει ότι η κυρία Κωνσταντίνου που στις 9 του μήνα είχε παρανομήσει, αυτό της έδινε μια ασυλία, λέει ο Υπουργός, ώστε στις 11 του μήνα να μην χρειάζεται να αποταθεί σε οποιοδήποτε όργανο για να εξασφαλίσει άδεια και θα παραμείνει, λέει ο Υπουργός, η κυρία Κωνσταντίνου μέλος αξιωματούχος κόμματος όσο, όσο καιρό αυτή θέλει, χωρίς να ρωτήσει οποιοδήποτε, επειδή, λέει ο Υπουργός, το είχε παρανομήσει προτού ψηφιστεί ο νόμος. Ο Υπουργός πρόβαλε αυτή την άποψη. Κατά την άποψή μας, είναι εντελώς λαθασμένο αυτό που λέει ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως θεωρούσε ότι η άποψή του είναι ορθή, είναι δικαίωμα του. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Πολύ ορθά έπραξε και αποτάθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα για να πάρει γνωμάτευση. Και εφόσον ο Υπουργός ήθελε να ρωτήσει και επίσης τι θα κάνουμε πολλούς άλλους δημοσίους υπαλλήλους που ενδεχομένως να έχουν διαπράξει το ίδιο παράπτωμα, πολύ καλά έκανε. Αυτό που έχουμε αναφέρει εμείς, το χθεσινό σχόλιο μου στο ΚΙΠΕ που με ρώτησε για αυτή τη λίστα, είναι ότι αυτή η λίστα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημοσιοποιήθηκε. Από κάποιον μάλιστα ο οποίος κατηγόρησε την υπηρεσία μας ότι στοχοποιήσαμε λειτουργό του Υπουργείου του, ενώ εμείς ουδέποτε δώσαμε το όνομα της στη δημοσιότητα. Διέρευσε τον Μάρτη η επιστολή που είχαμε στείλει στον Υπουργό σε δύο εφημερίδες, δεν είναι από εμάς, που είχε σταλεί στη Βουλή η επιστολή και δόθηκε σε δύο εφημερίδες, τουλάχιστον σε δύο, δεν ξέρω αν είναι και σε περισσότερο. Κακώς δόθηκε, λέτε εσείς. Κακώς δόθηκε επειδή είχε μέσα όνομα υπαλλήλου. Όταν έχει ονόματα δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Γιατί είναι καλύτερα να ολοκληρωθεί η έρευνα και μετά, ειδικά όταν έχει ονόματα ανθρώπων, φυσικών προσώπων. Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μια λίστα η οποία περιλαμβάνει ονόματα τα οποία προφανώς πρώτα απ' όλα έχει ονόματα μέσα τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν πειθαρχικά. Κάποιος ο οποίος δεν είναι πλέον υπάλληλος δεν μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά. Ακούσαμε δηλώσεις προσώπων, δεν ξέρω αν είναι αληθείς, εγώ δεν τις έχω ερευνήσει. Ότι έχουν πάρει άδεια. Άρα θα μπορούσε ο Υπουργός να ενημερώσει το Γενικό Εισαγγελέα ότι για να του καταδείξει το μέγεθος του αυτού του θέματος, του προβλήματος, να τον ενημερώσει, να του δώσει για τη λίστα. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνει ήταν η δημοσιοποίηση της λίστας. Ή θα μπορούσε τουλάχιστον αυτή η λίστα να μην δοθεί στη δημοσιότητα και τουλάχιστον το Γενικό Εισαγγελέα να υποδειχθεί ότι πρόκειται για μια εντελώς πρόχειρη λίστα. Σήμερα το πρωί τον άκουσα στο κρατικό ραδιοφωνό που έλεγε ότι αυτή η λίστα του τη στείλανε και είναι μάλλον απόκομα από εφημερίδα. Δεν εγγράφει στην επιστολή του στο Γενικό Εισαγγελέα, την οποία ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα, ότι πρόκειται για ένα απόκομα μιας εφημερίδας την σοβαρότητα και ορθότητα του οποίου. Κύριε Μιχαλή, εσείς, εν πάση περιπτώσει, κακώς ή καλώς δημοσιοποιήθηκε, κακώς λέμε εμείς, τη λίστα αυτή με τα ονόματα, εν πάση περιπτώσει, επειδή μας είπατε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν βρίσκονται πλέον στη δημόσια υπηρεσία. Έχετε διαβάσει τα ονόματα. Ναι. Για κάποιους θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος έρευνας. Ναι, φυσικά. Για κάποιους πιστεύω θα συντρέχει λόγος έρευνας. Και κύριε Κεπρενό, να σας αποκαλύψω και κάτι. Ναι. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν δημοσιεύματα σε εφημερίδες για συγκεκριμένα άτομα, ήταν για 4 άτομα που υπήρχε η αναφορά. Το ένα εξ αυτών ήταν ο βουλευτής, θα το πω επειδή έχει κάνει και ο άνθρωπος δημοσία, ήταν για τον Νίκο Κέττυρο, τον πρόεδρο. Γι' αυτόν δεν θεώρησα ότι πρέπει να κάνω οτιδήποτε, γιατί πρώτα απ' όλα και να έχει βάσει το δημοσίευμα, δεν είναι πλέον υπάλληλος του ΡΙΚ, αλλά δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα, δεν ασχοληθήκαμε. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτόν, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί δεν είναι πλέον της άλλου δημοσίου, δεν πρέπει να ελεγχθεί πειθαρχικά. Για τους άλλους τρεις, πρέπει να σας πω ότι εμείς τη Δευτέρα το πρωί, πρωτού καν ο Υπουργός στείλει αυτή την επιστολή, από το πρωί-πρωί, είχαμε στείλει, έστειλα εγώ επιστολή στον Υπουργό Υγείας για 2 γιατρούς οι οποίοι κατονομάζουν σε δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τη συγκεκριμένη λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή να έχουν αξίωμα σε κόμμα χωρίς έγκριση, και ζητώ από τον Υπουργό Υγείας να ερευνήσει όσο φίλιος είναι αρμόδια αρχή αν ευσταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, αν έχουν πάρει άδεια οι άνθρωποι, έχουμε ψάξει από την επίσημη εφημερίδα ή είναι πράγματι δημόσιοι υπάλληλοι, ψηλόβαθμοι, είναι γιατροί σε μεγάλη κλίμακα.
άρα δεν είναι κάτω από την κλίμακα Α7. Φαίνεται από, από την επίσημη στο σελίδα του ΑΚΕΛ ότι είναι μέλη αυτοί οι δύο ψηλού οργάνου του ΑΚΕΛ. Είναι ένα θέμα, πρέπει να σας πω, που πρέπει να ερευνήσει κάθε αρμόδια αρχή τι είναι κομματικό αξίωμα. Πρέπει να σας πω ότι στην ανακοίνωση την οποία βγάλαμε την Τετάρτη μετά το Πάσχα, η πρώτη μας ήταν την Τρίτη, την Τετάρτη, είχαμε ακριβώς αναφέρει ότι μέχρι σήμερα είχαμε ως υπηρεσία τύχη καταγγελίας για δύο περιπτώσεις προηγουμένως. Ναι. Και αυτό, να ανοίξω και μια παρέθεση, είναι η απάντησή μας στην γενίκευση του Υπουργού ότι όλοι γνώριζαν και κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτά ο Υπουργός μπορεί να τα λέει για τον εαυτό του και για κάποιους άλλους. Δεν δέχομαι ότι θα τα λέει για την ηλεκτρική υπηρεσία. Η ηλεκτρική υπηρεσία, προτού καν ψηφιστεί ο νόμος του 2015, είχε καταγγελία για πολύ ψηλό βαθμό στέλεχος του ΔΥΚΟ και ενήργησε καθηκόντος. Και μάλιστα το πόρισμα μας περιλαμβάνεται και στην ετήσια μας έκθεση. Το 2014 είναι δημοσιευμένο το πόρισμα μας για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και ο συγκεκριμένος αξιωματούχος του κόμματος τελικά δεν ανέλαβε εκείνο το αξίωμα, φοβούμενος ότι ακριβώς θα ελεγχθεί πειθαρχικά, και παρέμεινε και αφού έλαβε έγκριση μετά την ψήφιση του νόμου, μετά πήγε και ανέλαβε αυτό το αξίωμα. Ως εκ τούτου, αυτή τη γενίκευση την οποία κάνει ο Υπουργός, ότι όλοι γνώριζαν και κανείς δεν έκανε τίποτα. Το είπε και σήμερα. Λέει ότι η λίστα που έδωσε, διαβάζω από το πρωινό δρομολόγιο, είναι απλώς παραδείγματα, λέει, που δείχνουν και επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια διαδεδομένη πρακτική που είναι γνωστή στις αρχές εδώ και χρόνια. Λέει επίσης ότι υπάρχει σύγχυση για τον νόμο. Υπάρχει σύγχυση για το τι προβλέπει. Θα απαντήσω και στα δύο, κυρία Κωνσταντίνου. Αυτά που λέτε, αν λέγατε ότι τα είπε ένας πολίτης, πραγματικά θα τον καταλάβαινα. Εδώ μιλάμε για αρμόδιο υπουργό. Δεν μπορεί ένας αρμόδιος υπουργός να μας λέει και να λέει στο Γενικό Εισαγγελέα ότι το 2013 το αρμόδιο τμήμα δημόσιας διοίκησης του έκανε σημείωμα και του εισηγήθηκε να στείλουν εγκύκλιο σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους για να συμμορφωθούν με την νομοθεσία και η απάντηση να είναι δεν έκανα τίποτα και περίμενα να περάσω δύο χρόνια και μετά τελικά ψηφίστηκε ο νόμος. Αυτά που λέτε θα ήταν κουβέντες για να πει κάποιος πολίτης, όχι ο αρμόδιος υπουργός. Όπως επίσης ο αρμόδιος υπουργός δεν μπορεί να λέει αυτός ο νόμος θεωρώ ότι έχει ασάφειες. Αν έχει ασάφειες, όφιλε να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα έγκαιρα, προτού βγάλει την εγκύκλιο του 2013 το αρμόδιο τμήμα, το οποίο φαίνεται το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου του, δεν είχε αποφασίσει ότι έχει ασάφειες αυτός ο νόμος. Αν είχε ασάφειες, έπρεπε να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα το 2013, μόλις ψηφίστηκε, 10 μέρες μετά, να πει του Γενικού Εισαγγελέα, κύριε Γενικό Εισαγγελέα, έχει ψηφίσει η Βουλή μετά από πρόταση νόμου, δεν ήταν δική μας, δεν ήταν νομοσχέδιο, ήταν πρόταση νόμου, μπορεί να έχει ασάφειες, λέει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κύριε Γενικό Εισαγγελέα, διευκρίνεις με αυτές τις ασάφειες για να ενημερώσω τους δημόσιους υπαλλήλους τι να κάνουν. Δεν μπορεί ένας υπουργός να λέει σήμερα ότι ο νόμος αυτός έχει ασάφειες. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν έχει ασάφειες. Αν έχει, θα έπρεπε να είχαν έγκαιρα διευκρινιστεί. Επειδή μας κάνατε πριν μια αποκάλυψη και την αφήσαμε λίγο στη μέση. Ναι, και έστειλα και ακόμα μια επιστολή. Υπάρχει θέμα για δύο γιατρούς, λέτε, στο Υπουργείο Υγείας που είναι μέλη του ΑΚΕΛ. Είναι στη λίστα, κύριε Κυπριανού. Είναι στη λίστα. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω. Πρόσωπο ποιο είναι? Το τρίτο πρόσωπο είναι υπάλληλος της ΣΥΤΑ. Το οποίο επίσης κατονομαζόταν σε δημοσίευμα της προηγούμενης εβδομάδας. Και Δευτέρα πρωί-πρωί εμείς είχα στείλει επιστολή στην κυρία Ρουβιθά, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Να αυτό το δημοσίευμα. Εξετάστο και ειδικά σε αυτή την περίπτωση του στελέχους του ΔΥΚΟ πρέπει να σας πω ότι πρέπει να σας πω ότι προκύπτει ένα θέμα. Όταν η υπηρεσία μας είχε γίνει δέκτης καταγγελίας τον Μάρτη για ένα υπάλληλο Δήμου της επαρχίας αμοχώς του, με την καταγγελία ότι ταυτόχρονα ήταν κομματικός αξιωματούχος του ΑΚΕΛ, και λέω τα κόμματα για να αντιληφθούν όλοι ότι η υπηρεσία μας δεν την ενδιαφέρει ποιο κόμμα αφορά ένας υπαλλήλος. Η συγκεκριμένη καταγγελία, αυτή που ήταν το 2014, ήταν για το ΔΥΚΟ και αυτή που είχαμε πριν δύο μήνες ήταν για το ΑΚΕΛ. Σε εκείνη την καταγγελία, εκείνη η καταγγελία αφορούσε ένα υπάλληλο ο οποίος ήταν ταυτόχρονα μέλος της επαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕΛ αμοχώς του. Ο Δήμος που πήρε την επιστολή μας, ζητήσαμε όπως κάνουμε πάντα μια απλή, είστε η αρμόδια αρχή, διερευνήστε κατά πόσο έχει γίνει οποιοδήποτε παράπτωμα. Ο Δήμος δεν έκανε αυτό που έκανε ο Υπουργός. Δεν μας απάντησε όλοι παρανομούν και δεν με ενδιαφέρει. Πήγε στο νομικό του σύμβουλο και πήρε μια γνωμάτευση. Γι' αυτό λέω αυτό το θέμα δεν είναι έτσι. Πρέπει να εξεταστεί. Δεν είναι τραβούμε μια μόνο κοντιλιά. Σε εκείνη την περίπτωση, εκείνο ο νομικός σύμβουλος, μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας να έχει άλλη άποψη για το κεντρικό κράτος, μπορεί ο νομικός σύμβουλος κάποιας άλλης άποψης. Θα είχε πει ότι το αξίωμα του μέλους επαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕΛ, είχε αξιολογήσει ειδικά την περίπτωση εκείνη, βλέποντας το καταστατικό του ΑΚΕΛ,
δεν εμπίπτει στο ορισμό του κομματικού αξιώματος όπως ορίζεται στο συγκεκριμένο νόμο. Και κρίνω, είχε πει ο νομικός σύμβολος του Δήμου, ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια. Αυτό είναι σημαντικό γιατί για την περίπτωση του κ. Τριφωνίδη, αντιλαμβάνομαι, η καταγγελία ήταν ότι είναι μέλος επαρχιακής επιτροπής. Ενδεχομένως το δίκο μέλος επαρχιακής επιτροπής να σημαίνει ότι είναι κομματικός αξιωματικός. Δεν τοποθετούμε τώρα. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι γι' αυτό δεν ήταν ορθό να δημοσιοποιηθεί η λίστα. Κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να πούμε για τον Νίκο τον Κέτριο ότι ήταν κλίμακα Α4 συνεργάτη αορίστου χρόνου ιδιωτικού και αυτό, κυρία Κωνσταντίνου. Και είναι κρίμα γιατί ήταν πρόσφυγε και στη λίστα. Και αυτό, κυρία Κωνσταντίνου, που λέτε τώρα το ότι ήταν συνεργάτη. Και μα το λένε και στην Κυριακή σα τώρα. Είναι γεγονό ότι στη δημόσια υπηρεσία η έκτακτη. Αυτοί που είναι εκτακτοί με νόμο των εκτάκτων, οφείλουν να τηρούν, και είναι όρος της εργοδότησής τους, να τηρούν κατά αναλογία τους όρους που διέπουν γενικά τους δημοσιοπαλλήλους. Δεν είμαι βέβαιος αν ισχύει για ένα υπάλληλο αορίστου χρόνου του ΡΙΚ ή ενός μικρατικού. Μπορεί και να ισχύει. Αυτό που λέω είναι ότι γι' αυτό η δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων προτού υπάρξει κάποιος τουλάχιστον στοιχειώδης έλεγχος δεν είναι και το καταλληλότερο. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Για να κλείσουμε το θέμα με την συγκεκριμένη του πρώτη του Υπουργείου Οικονομικών, λέχθηκε το επιχείρημα ότι ζητήθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η συγκεκριμένη λειτουργός. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν δεν υφίσταται θέμα νομοθεσίας και αν εμπίπτει ακριβώς τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τους εθνικούς αντιπροσώπους. Κύριε Κυπριανού, να σας πω. Πολύ σωστά έχετε αναφέρει αυτή την έννοια του εθνικού αντιπροσώπου, η οποία είναι μια διαδικασία στην οποία δημόσιοι υπάλληλοι από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσπώνται σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μισθός τους καταβάλλεται από το κράτος μέλος όπως καταβαλλόταν προηγουμένως. Και ο μισθός τους συγκεκριμένα το καταβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Φυσικά, ναι. Και οποιαδήποτε επιδόματα. Που, να σας πω να ξέρετε, για παράδειγμα, αν έχουμε κάποιο δημόσιο υπάλληλο ο οποίος δεν πάει ως εθνικός αντιπρόσωπος, αλλά πάει ως αποσπασμένος στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, το γενικό επίδομα εξωτερικού υπάρχουν χώρες που είναι ακόμα ένας μισθός. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι αρκετά λεφτά τα επιδόματα εξωτερικού. Αυτά είναι όταν είναι αποσπασμένος για να δουλεύει για την Κυπριακή Δημοκρατία. Στους εθνικούς αντιπροσώπους, ο μισθός καταβάλλεται από τη Δημοκρατία, αν και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ο βασικός κανόνας. Η επιλογή όμως αυτών των προσώπων δεν γίνεται, σηκώνει το τηλέφωνο ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει κάποιο εθνικό αντιπρόσωπο στην Κύπρο και λέει στείλτε μου την κυρία Σταυριανή Κωνσταντίνου και τη στέλνουν. Δεν είναι αυτό που γίνεται. Είναι διαδικασία προκήρυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδήλωσε ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή πρώτα η κάθε χώρα από τις 28 χώρες αποφασίσει ότι θέλει να στείλει κάποιον υπάλληλο της σε αυτή τη θέση και η λογική για την οποία στέλνουμε υπαλλήλους σε αυτές τις θέσεις των εθνικών αντιπροσώπων που είχε πει ο κ. Κυπριανού είναι ότι και υπήρχε περίπτωση γενικός μας υπάλληλος να είχε ενδιαφερθεί για μια θέση στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, τελικά ο ίδιος όμως δεν ήθελε να πάει για οικογενειακούς λόγους. Στην περίπτωση τη δική μας, ας πούμε, ο λόγος που εγώ είχα. Το τηλέφωνο και σας είπα όχι, είχε προκηρυχθεί η θέση από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ότι θέλω κάποιον λειτουργό ο οποίος θα δουλεύει στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και ειδικά θα ασχολείται με θέματα τραπεζών. Και ως εκ τούτου, όταν ρωτήθηκα από τον συνάδελφο να εκδηλώσω ενδιαφέρον, είπα ναι, γιατί θεωρώ ότι το να πήγαινε εκεί δύο χρόνια να αποκτήσει μια τέτοια εμπειρία θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επιστρέψει μετά πίσω. Εκδήλωσε το ενδιαφέρον του. Και αυτή τη στιγμή μετά επιλέγει και με ανοιχτή διαδικασία από την Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνεδρίο, τότε ειδοποιείται η χώρα και λέει ότι έχουμε επιλέξει αυτό σας τον υπάλληλο μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία και αν συγκατατίθεστε να μας αποστείλει αυτόν τον υπάλληλο. Στην περίπτωση της κυρίας, της λειτουργού στην οποία αναφέρουμε, φαίνεται ότι υπήρξε μια απευθείας συνεννόηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με το Υπουργείο Οικονομικών για τη συγκεκριμένη λειτουργό. Ζήτησα τη συγκεκριμένη λειτουργό, αυτό λέει ο Υπουργός. Ναι, τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην απάντηση στην οποία είχε στείλει στην κυρία Χαρλαμπίδου τον Μάρτιο του 2017, πριν δύο μήνες ο Υπουργός, είχε αναφέρει μέσα ότι είχε επισυνάψει κάποιο email, στο οποίο μιλούσε ότι είχαν γίνει κάποια interviews. Αυτό είχε αναφέρει. Αντιλαμβανόμαστε, επειδή είχε ήταν στον πληθυντικό, ότι είχαν γίνει πολλά interviews από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε πιθανούς υποψηφίους στην Κύπρο.
Γι' αυτό δεν θέλω να προκαταλάβω σήμερα οτιδήποτε. Μπορεί οι άνθρωποι να έκαναν κάποια κάπως ανταγωνιστική διαδικασία. Είναι γεγονός ότι ο υπουργός στην προχθεσινή του απάντηση ήταν λίγο διαφορετική η απάντησή του. Το παρουσίασε περίπου ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνώριζε την κυρία τη συγκεκριμένη λειτουργό και από μόνοι τους την ζήτησαν. Ως εκ τούτου θα δούμε αυτό το θέμα, το εξετάζουμε. Είναι τα στοιχεία που θα πάρετε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, έχουμε λειτουργό, ένα λειτουργό εκεί, ο οποίος συλλέγει κάποια στοιχεία από τους φακέλους για να δούμε ακριβώς πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Θα ετοιμάσουμε μια προκαταρκτική έκθεση. Θα την στείλουμε στο Υπουργείο για τα σχόλιά του και ακολούθως θα τη στείλουμε στην Βουλή, στην κυρία Χαρλαμπίδου που μας έχει κάνει την καταγγελία και θα την δημοσιοποιήσουμε όπως πράττουμε πάντοτε για να ενημερωθεί και ο κόσμος για το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε κατηγορηθεί από τον Υπουργό ότι έχετε στοχοποιήσει, το είπατε και εσείς νωρίτερα, κάνετε μπούλινγκ στην κυρία τη συγκεκριμένη τη δημόσια Υπουργό και σήμερα το πρωί, επειδή για να μην μείνει αναπάντητο, να το πούμε, το χαρακτήρισε όλη η κατάσταση παράλογα, υπερβολικά και υποκριτικά, λέει, τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα από το διορισμό τη συγκεκριμένη λειτουργού. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο Υπουργός είναι ότι είστε λίγο υποκριτές, γιατί συμπεριφέρεστε σαν να μην γνωρίζετε ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δημόσιοι υπάλληλοι να είναι και στελέχη κομμάτων, και είναι σαν να ανακαλύψαμε τον τροχό τώρα με τη συγκεκριμένη λειτουργό. Νομίζω, κύριε Κωνσταντίνου, απάντησα προηγουμένως ότι αυτό την αναφορά για υποκρισία, ο Υπουργός μπορεί να θέλει να απευθύνει σε κάποιους άλλους, όχι στην ελεκτική υπηρεσία. Η υπηρεσία μας, όποτε είχε ενώπιον της τέτοιο θέμα, και μιλώ από το 2014, ήγηρε το θέμα αυτό και το έθεσε σε αυτούς που έπρεπε να το θέσει. Και ούτε θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί στη λογική ότι θα είχαμε μια καταγγελία για τη συγκεκριμένη λειτουργό από βουλευτή και θα λέγαμε στη βουλευτή ότι δεν θα κάνω τίποτα για αυτή την υπόθεση, σε αντίθεση μάλιστα, όπως σας λέω, με το τι είχαμε κάνει προηγουμένως με στέλεχος του ΔΥΚΟ και με στέλεχος του ΑΚΕΛ. Για τη συγκεκριμένη λειτουργό που είναι του Δημοκρατικού Συναγερμού θα λέγαμε στη βουλευτή του ΑΚΕΛ, την κυρία Χαρλαμπίδου, ότι όχι, δεν θα κάνω τίποτα γιατί θέλω να ερευνήσω αυτό το θέμα και να ψάξω όλη τη δημόσια υπηρεσία την ευρύτερη, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ δουλειά. Το να μπούμε μέσα, πρέπει όταν μπαίνουμε σε όλα τα κόμματα, πρώτα να αποφασιστεί τι είναι κομματικό αξίωμα. Και αν είναι και επαρχιακές επιτροπές, μιλάμε ότι είναι χιλιάδες όλοι αυτοί. Θα πρέπει να μπούμε σε όλους αυτούς και έναν ένα να βλέπουμε αν είναι δημόσιος υπάλληλος, πού εργοδοτείται, με ποιο καθεστώς εργοδοτείται. Πότε είχε μπει πριν το 2015 που ψήφισε την νομοθεσία σε αυτό το αξίωμα, μπήκε μετά, εξακολουθεί να είναι υπάλληλος, αφιπηρέτησε. Μιλάμε, είναι πάρα πολύ δουλειά. Και η θέση μας θα πρέπει να είναι ότι δεν κάνω τίποτε, δεν διαβιβάζω στην αρμόδια αρχή που είναι ο Υπουργός Οικονομικών τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν εξεταστεί όλο το θέμα στην ολότητά του. Ναι. Και επίσης η θέση του Υπουργού Οικονομικών ότι θα έπρεπε να πούμε να διορθωθεί το θέμα, πραγματικά μου προκαλεί έκπληξη. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι το 2013 το αρμόδιο τμήμα του είχε εισηγηθεί να κυκλοφορήσει μια εγκύκλιο για να μπει μια τάξη σε αυτό το θέμα και δεν έκανε τίποτα. Και λέει ότι έπρεπε η υπηρεσία μας, αντί να ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο ενός προσώπου συγκεκριμένου, το οποίο καταγγέλλεται ότι έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, το μόνο που θα κάναμε, θα λέγαμε, Υπουργέ, αν νομίζετε ότι πρέπει και αν είναι μέσα στις προτεραιότητές σας, ίσως να είναι μια καλή ιδέα να στείλετε μια εγκύκλιο και να πείτε σε όλους αν θέλουν και αν νομίζουν ότι πρέπει και αν δεν τους δημιουργεί κανένα πρόβλημα να συμμορφωθούμε την νομοθεσία. Μα πραγματικά διαρωτώμε. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Να βάλω και στο επόμενο ερώτημα. Τον πρώτο χαρακτηρισμό που ακούσαμε για εσάς, ότι ουσιαστικά είστε στέλεχος της αντιπολίτευσης. Βεβαίως, εντάξει, αυτό θα μπορούσε κάποιος να το αντιστρέψει και να πει ότι εσείς το ίδιο θα κάνατε και αν βρισκόταν στην εξουσία η αντιπολίτευση σήμερα. Το ίδιο κάναμε, κύριε Κυπριανού. Το ίδιο κάναμε. Το ωραίο είναι ότι το ίδιο πράξαμε τώρα. Και διαρωτώμε, κύριε Κυπριανού, υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι η ελεκτική υπηρεσία είναι την αντιπολίτευση που θα ελέγχει? Δεν είναι την κυβέρνηση που ελέγχει. Για κάθε, επειδή έχετε γνώση και έχετε και άποψη. Μπαίνουμε σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πολιτικά περίοδο, είναι η προεκλογική περίοδος. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να είστε και εσείς ως ελεγκτική υπηρεσία και εμείς ως μέσα πιο προσεκτικοί στη δημοσιοποίηση τέτοιων υποθέσεων για να μην τους αποδίδεται πολιτική χρειά? Κύριε Κυπριανού, να σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο και μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μας, η οποία πραγματικά ήταν πρωτοφανής, το τι, με τι καταγγελίες είχε κατακλειστεί η ελεγκτική υπηρεσία πριν τις δημοτικές εκλογές. Είναι απίστευτο το πόσες επιστολές παίρναμε.
από κοινοτικούς συμβούλους, υποψήφιους κοινοτικούς συμβούλους, δημάρχους. Για τους μισή κατέγγελαν τους υπόλοιπους μίσους. Και να σας θυμίσω ότι πραγματικά ως υπηρεσία είχαμε και ένα πάρα πολύ έντονο προβληματισμό. Τι θα κάναμε με τα πορίσματα μας για την τοπική αυτοδιοίκηση, τα οποία η ετήσια έκθεση θα ήταν έτοιμη λίγες μέρες μετά τις εκλογές και στην, στην πράξη την παρέδωσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δύο μέρες μετά τις εκλογές. Την Τρίτη ήταν η Κυριακή εκλογές, την παρέδωσα στην την Τρίτη και σκεφτόμουν μεταξύ αυτών των δύο επιχειρημάτων που έχετε πει. Από τη μια μεριά να μην δημοσιοποιήσουμε πορίσματα γιατί ενδεχομένως να κριθεί ότι αυτό το πόρισμα μας βοηθά κάποιον. Υποψήφιο, το να πούμε ότι. Με τίξη για την παράθεση τότε, με το δίβολο μεσού. Ναι, φυσικά, φυσικά. Από την άλλη, οι πολίτες δεν έπρεπε να γνωρίζουν. Ακριβώς. Και γι' αυτό, κύριε Κυπριανού, μεταξύ των δύο, πρέπει να σας πω ότι επιλέξαμε τη δημοσιότητα. Ναι, και τώρα που είναι εκλογές προεδρικές, όλα τα θέματα αφορούν αυτές τις εκλογές. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτοδιοίκησης. Είναι τα πάντα που μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε εκδώσει την έκθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια ειδική έκθεση ένα μήνα προηγουμένως, τρεις εβδομάδες προηγουμένως, γιατί ακριβώς είχαμε σκεφτεί. Δεν θα είμαστε υπόλογοι στον πολίτη να διαβάζει την Τρίτη μετά τις εκλογές, για παράδειγμα ότι ο κοινοτάρχης τον οποίο ψήφισε ελέγχεται, δεν έχει καταδικαστεί, ελέγχεται για ποινικά δικήματα. Ο άνθρωπος προφανώς παραμένει αθώος. Ο πολίτης όμως δεν θέλει να γνωρίζει κατά πόσον ένας υποψήφιος έχει κάποιο θέμα το οποίο εξετάζεται, πάντοτε με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, εννοείται. Ο πολίτης όμως, αυτή τη στιγμή μια έκθεση έχει ολοκληρωθεί και θα πάρει τη μορφή της τελικής έκθεσης. Θεωρούμε ότι πρέπει να γνωρίζει. Άρα, αυτό που λέω, κύριε Κυπριανού, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα η ελεκτική υπηρεσία από τώρα μέχρι την 1η του Μάρτη του 2018 να αποφασίσει ότι δεν θα δημοσιοποιεί οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά την κυβέρνηση, γιατί θα σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καθιονδήποτε τρόπο να εξυπηρετεί και ποιος εξυπηρετεί. Σκάνδαλα που διερευνάτε πάνε πίσω και σε έχει, έχει και σκάνδαλα που πάνε πίσω και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι όταν βγάζαμε στα πρώτα 1-2 χρόνια σκάνδαλα που αφορούσαν τους προηγούμενους, δεν υπήρχε για εκείνα τέτοια ευαισθησία. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε ότι θα κλείσουμε την ηλεκτρική υπηρεσία και δεν θα δημοσιοποιούμε, το οποίο πρέπει να σας θυμίσω ότι η έννοια της δημοσιοποίησης είναι ταυτισμένη με την ύπαρξη της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Η ηλεκτρική υπηρεσία επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες πριν 2.500 χρόνια με την έννοια του δημοσιοποιώ. Θα δημοσιοποιούνταν οι απολογισμοί αυτών που έλεγχαν τα οικονομικά ενώπιον πάντων των πολιτών. Αυτή είναι η λογική. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι θα τα κρατάμε στο σιρτάρι, μήπως και αποκαλυφθεί κάτι σε ένα Υπουργείο το οποίο θα κριθεί ότι αυτό το κάτι εξυπηρετεί την αντιπολίτευση. Ναι, αλλά σας λένε την ίδια ώρα ότι επικρίνεστε ότι έχετε καταφέρει να τσακωθείτε με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε μαζικά, δηλαδή όλο σαν σώμα, είτε και χωριστά με τον κάθε υπουργό. Και ότι μάλιστα έχει γίνει μια συνεδρία, δεν ξέρω, αυτό δημοσιοποιήθηκε, ότι οι υπουργοί έκαναν παράπονα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι με τη συμπεριφορά σας προβάλλετε προσκόμματα στην εκτέλεση έργων, υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση έργων, δυσκολεύεται τέλος πάντων τη ζωή τους, το έργο τους, τα υπουργεία εξαιτίας των εμμονών σας, να το πω έτσι. Εγώ, κύριε Κωνσταντίνου, πραγματικά χαιρετίζω και το χαιρέτησα από την πρώτη στιγμή που συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι μου μετέφεραν την πληροφορία, όχι όπως είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Αλήθεια για εκείνη τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήταν ο πρόεδρος, πιστεύω πολύ σωστά, ζήτησε από τους υπουργούς του, αυτή στιγμή λέτε ότι η ηλεκτρική υπηρεσία σας δημιουργεί καθυστερήσεις, ελάτε τεκμηριωμένα. Και ακριβώς χαιρετίζω αυτή την απόφαση του Πρόεδρου, γιατί πιστεύω μόνο με αυτόν τον τρόπο θα περάσουμε από τη φάση του ψιθύρου και της διαβολής στη φάση της τεκμηρίωσης. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η ηλεκτρική υπηρεσία δεν διασώζει λεφτά του φορολογούμενου, γιατί αυτός είναι ο δικός μας ισχυρισμός. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι με τις παρεμβάσεις μας σε πάρα πολλά σκάνδαλα, ΣΑΠΑ, ΤΕΠΑΚ, ΣΑΛ, και μάλιστα σε παρεμβάσεις όχι μόνο που οδηγούν άτομα στη φυλακή όπως έγινε με το ΣΑΠΑ, αλλά που και οδηγούν τις αναθέτουσες αρχές στην ευχέρεια να ανακτήσουν δεκάδες εκατομμύρια που είχαν δοθεί προηγουμένως, όχι μόνο σαν μίζες αλλά και σε εγκρίσεις που δεν έπρεπε να είχαν γίνει. Άρα εμείς ισχυριζόμαστε ότι η υπηρεσία μας είναι ωφέλη εκατομμυρίων που φέρνει στον τόπο. Εκείνη όμως, και δεν είναι προσωπικό μου αυτό, είναι η ηλεκτρική υπηρεσία που το κάνει αυτό, να εξηγούμαστε. Εκείνοι όμως που ισχυρίζονται και διαδίδουν υπό μορφή διαβολής ότι η ηλεκτρική υπηρεσία προκαλεί ζημιά στον τόπο και για κάποιους αυτό φαίνεται έχει γίνει μανία να θεωρούν ότι η ηλεκτρική υπηρεσία είναι
ο μέγας κίνδυνος αυτού του τρόπου. Δηλαδή περίπου ότι... υποδείξεις θα δεν δεσμευτείς. Πού θα αλλάξει η νομοθεσία. Όχι κύριε Κυπριανού, γιατί αν αλλάξει η νομοθεσία ακριβώς γινόμαστε εμείς μέλος της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν πρέπει να είμαστε μέλος, γιατί τότε δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Και ακριβώς η δική μου πρόβλεψη είναι ότι δεν θα βρουν τέτοια λίστα να κάνουν. Εγώ ισχυρίζομαι δεν θα βρουν ούτε έργο να γράψουν σε αυτή τη λίστα. Οι υπουργοί. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί η δική μας υπηρεσία, όσο αφορά ελέγχους συνηθισμένους, ο έλεγχος αυτός γίνεται εκ των υστέρων. Και δεν μπορώ να σκεφτώ πως η αποκάλυψη ενός σκανδάλου εκ των υστέρων μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Και για να χαριτολογήσουμε και λίγο, εκτός από τα φαγητό και το κόστος διαμονής κάποιου που θα πάει στη φυλακή, με τον εκ των υστέρων έλεγχο, για τον ζωντανό έλεγχο, τον σε πραγματικό χρόνο έλεγχο ο οποίος γίνεται, ο οποίος αφορά ουσιαστικά παρατηρήσεις και εισηγήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, υποβάλλουμε απλές εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα. Δεν θεωρώ ότι είμαστε αλάνθαστοι. Προφανώς μπορεί μια εισήγησή μας να μείνει ορθή. Το αρμόδιο όργανο πρώτα απ' όλα έχει την ευχαίρεια να μην την αποδεχτεί. Πρέπει να σας πω έτσι από εμπειρία τώρα που το θυμήθηκα. Το 2006 όταν ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών είχαμε εισήγηση από την Ελεκτική Υπηρεσία για ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό ότι έπρεπε να κατακυρωθεί. Ως Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου ήμουν μέλος τότε. Επιμέναμε μέχρι τέλους ότι θα κατακυρώσουμε. Μας πήραν στην Επιτροπή Ελέγχου τρεις διαδοχικές τρίτες να εξηγήσουμε γιατί ενώ η Ελεκτική Υπηρεσία έλεγε ότι δεν πρέπει να κατακυρώσουμε, εμείς κατακυρώσαμε και θεωρώ ότι αποδείχτηκε ότι είμαστε ορθοί. Και όχι μόνο τότε, και σήμερα η Ελεκτική Υπηρεσία μπορεί να κάνει σε ένα σημείο λάθος. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, είναι μια εισήγηση που υποβάλλουμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ, να σας πω την αλήθεια τώρα, μια περίπτωση στην οποία η εισήγησή μας προκάλεσε ζημιά στο δημόσιο όταν υιοθετήθηκε. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Εν πάση περιπτώσει είναι, πρόκειται για απλές εισηγήσεις. Ως εκ τούτου, η δική μου η πρόβλεψη είναι ότι σε αυτή την περίφημη λίστα δεν θα υπάρξει ούτε ένα έργο να καταγραφεί. Και χαίρομαι όμως και πραγματικά ο Πρόεδρος πολύ ορθά το χειρίστηκε και ζήτησε από τους υπουργούς να τεκμηριώσουν αυτόν τον ισχυρισμό καταθέτοντας αυτή την περίφημη λίστα. Λένε επίσης ότι τρομοκρατείτε τους δημοσίους υπαλλήλους, οι τεχνοκράτες φοβούνται λέει να βάλουν την υπογραφή τους σε έργα, σε αποφάσεις κτλ. Αυτό πώς σχολιάζετε. Κύριε Κωνσταντίνο, εάν η λογική των δημοσίων υπαλλήλων είναι ότι για να βάλουν υπογραφή κάπου θα πρέπει κάποιος να τους ψιθυρίσει στα αυτή ότι τη χάνουν ασυλίας και ό,τι και να κάνουν δεν θα ελεγχθούν, άρα θα υπάρχει μια ασυδοσία, τότε λυπάμαι, αλλά αυτό δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Η δική μας η θέση είναι ότι η λογοδοσία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν την ευχέρεια να βάλουν ή να μην βάλουν υπογραφή. Εάν έχει υποχρέωση να διεκπαιρεώσει κάποιο έργο, πρέπει να ελέγχεται αν δεν το διεκπαιρεώσει και όχι από εμάς, από τους προϊσταμένους του θα πρέπει να ελέγχεται και επίσης η δημοκρατία θα πρέπει να εισαγάγει μηχανισμούς ελέγχου της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, οι οποίοι ακριβώς να μην επιλέγουν να κάθονται σε ένα γραφείο και να μην κάνουν τίποτε, εκτός αν κάποιος τους διαβεβαιώσει, μην ανησυχείτε και όποια λάθη και να κάνετε, ό,τι ζημιά και να προκαλέσετε στο κράτος, δεν πρόκειται ποτέ κανείς να ζητήσει από εσάς εξήγηση. Επειδή ο χρόνος τρέχει, γίνεται και χρήμα. Και για να μην ερευνηθούμε και εμείς για να διασπάσει τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που διερευνάτε σήμερα και το οποίο ενδεχομένως να ακούσουμε μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Διερευνάτε κάποιο μεγάλο σκάνδαλο αυτή την περίοδο? Να σας πω, τα πιο μεγάλα που μπορώ να σκεφτώ που είναι τώρα σε εξέλιξη, μάλλον, χωρίς να είμαι σίγουρος, μου φαίνεται ότι θα είναι το θέμα του αναδασμού, το οποίο είναι πολύ παλαιότερων εποχών. Το Υπουργείο Γεωργίας όταν ήταν ο αναδασμός στο Υπουργείο Γεωργίας ναι. Το τεράστιο ποσό. Δεν είμαι βέβαιος τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει το οποίο να είναι του ίδιου μεγέθους. Γιατί εντάξει τα αποχαιρευτικά που ήταν πάρα πολύ έτσι προβληματικές περιπτώσεις είναι όλα είχαν πάει στην νομική υπηρεσία, είναι στην αστυνομία, άρα εκείνα δεν διερευνούνται πλέον από την υπηρεσία μας, απλώς εμείς συνδράμουμε το έργο της αστυνομίας. Από εσάς εντοπίστηκαν όμως και για το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λάδου, να σας ζητήσουμε κάτι, γιατί είχαμε ακούσει τον κύριο Φιλιππίνο και το ΣΑΠΑ που μας και το ΣΑΠΑ. Ο κύριος Φιλιππίνο είχε πει ότι το ΣΑΛ, το αποχαιρευτικό Λάδου, θα είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο από το ΣΑΠΑ. Έτσι, κύριε Κωνσταντίνο, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Είναι δύο οργανισμοί οι οποίοι δεν θα τοποθετηθώ τώρα επί θεμάτων ποινικών, γιατί μόνο το δικαστήριο θα κρίνει αν υπάρχουν ποινικά. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι το δημόσιο χρήμα δεν τύχανε κατάλληλη διαχείριση. Αυτό μπορεί να έχει πολλές εξηγήσεις. Μπορεί κάποιος να μην διαχειρίζεται σωστά τα συμβόλαια γιατί δεν ξέρει, γιατί πήρε μίζες, γιατί ήταν ακατάλληλος κλπ. Υπήρχε κακοδιαχείριση. Σίγουρα υπήρχε κακοδιαχείριση και σίγουρα
τα συμβόλαια αυτά στήχησαν στον φορολογούμενο πολίτη πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Πάντως είναι πολλοί που σας ψάχνουν, που ψάχνουν για εσάς δουλειά στο εξωτερικό και διερωτούνται αν είχατε μια πρόταση από τον εξωτερικό έλεγχο μιας μεγάλης τράπεζας για τριπλάσιο μισό θα πηγαίνατε. Για πρόσβαση. Όχι, δεν θα πηγαίνατε. Σε κάποια χρόνια ίσως. Τώρα νομίζω ότι ως υπηρεσία έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία πλήρους αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας μας και πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν,